Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να κρατηθώ από τον πειρασμό λόγω της ομιλίας του κυρίου Λοβέρδου πριν την προηγούμενη ομιλήτρια να μην παραφράσω κι εγώ μια φράση η οποία λέει ότι ποτέ τόσο λίγοι που είχαν κάνει τόσο κακό δεν πέταξαν τόσο πολύ λάσπη θεωρώντας ότι ο ελληνικός λαός έχει πάθει άνοια. Και θα γίνω συγκεκριμένος. Νιώθω υποχρεωμένος στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2017 να κάνω ένα απολογισμό του τι καταφέραμε μαζί με τον Ανδρέα από τον Οκτώβριο του 2010 που καθίσαμε σε αυτές τις ηλεκτρικές καρέκλες του Υπουργείου Υγείας. Γιατί 2015. Γιατί όταν αναλαμβάνει κανείς μια τέτοια θέση πρέπει με τη, να μην λέει μόνο, πρέπει να πράττει κιόλας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνει αξία στο αξίωμα από τις πράξεις του και όχι παίρνει αξία από το αξίωμα της καρέκλας που κάθεται. Τι παραλάβαμε λοιπόν, για να ξεσκονίσουμε λίγο και τη μνήμη μερικών. Παραλάβαμε ένα σύστημα σε κατάρρευση. Ένα σύστημα σε αποδιοργάνωση, ένα σύστημα σε αποστελέχωση, ένα σύστημα σε υποχρηματοδότηση, ένα νεοπή φτιαγμένο στο πόδι χωρίς οργανισμό που πλήρωνε όποτε είχε λεφτά, όποτε του δίνανε ασφαλιστικά ταμεία, μια πρωτοβάθμια που ένας από τους προκατόχους μας, ο κύριος Γεωργιάδης, μέσα σε μια εβδομάδα εξώθησε και πέταξε έξω 2.500 γιατρούς. Παραλάβαμε εργαστήρια που δεν είχαν αντιδραστήρια, παραλάβαμε χειρουργία που δεν είχαν υλικά. Παραλάβαμε ένα παρατηρητήριο τιμών που μόνο έλεγχο της δαπάνης δεν έκανε. Παραλάβαμε συμβάσεις που είχαν λήξει από το 2012 και δεν είχαν ανανεωθεί. Παραλάβαμε νοσοκομεία τα οποία δεν διοικούντανε και είχαν εκτινάξει στο Θεό τα χρόνια της κρίσης και παρά τις οριζόντιες περικοπές είχαν εκτινάξει στα ύψη τις δαπάνες των υποστηρικτικών λειτουργιών, γιατί από εκεί έβγαινε πιο εύκολα η μίζα όταν κόπηκε με τις οριζόντιες περικοπές η δαπάνη των φαρμάκων και των υλικών. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Και εδώ πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε ένα μεγάλο κομμάτι του προσωπικού του Υπουργείου, το οποίο πίστεψε ότι άλλοι παπάδες ήρθανε και άλλα χαρτιά βαστούνε και έβαλε πλάτη σε αυτό που κάναμε, όπως και στους αρθριστικά 27 ειδικούς συνεργάτες και συμβούλους μας και εμένα και του Ανδρέα, που ας τους συγκρίνουμε με τους 74 της εποχής του κυρίου Βορύδη και τους 73 της εποχής του κυρίου Γεωργιάδη, οι οποίοι μας κουνάν το δάχτυλο ότι διορίζουμε τα δικά μας παιδιά και έχουμε γεμίσει τον τόπο με διορισμένους. Αυτοί είναι οι πραγματικοί αριθμοί, όσο και τους κρύβουν τα ΜΜΕ που σας κρατάν φανάρι. Τι κάναμε λοιπόν? Πρώτα απ' όλα το σύστημα έπασχε από προσωπικό. Τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων από το 2010 και μετά αποχώρησαν από το σύστημα υγείας, γιατί αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα και όχι αυτά που βγαίνει ο καθένας και πετάει την παρούφα του. Αποχώρησαν από τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας ανάμεσα στους 4.600 με 4.700 γιατροί και λοιπό προσωπικό οτιδήποτε κατηγορίας. Και αποχώρησαν και από την πρωτοβάθμια περίπου 2.300 με 2.400 γιατροί, αυτοί που έδιωξε ο Γεωργιάδης σε μια εβδομάδα. Σύνολο απώλειας 7.000. Από πέρυσι 1η Οκτωβρίου, και αυτά είναι τα στοιχεία, και όποιος, και προκαλώ τον οποιοδήποτε να τα αμφισβητήσει, από πέρυσι 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα που μιλάμε, σε αυτές τις εποχές της στενότητας, με τον πόλεμο των δανεισμουτών, με τη συμφωνία του συμβιβασμού του Ιουλίου του περσινού, με ένα σύστημα απέναντί μας, αυτή τη στιγμή ανέλαβαν υπηρεσία από 1η δεκάτου του 2015 μέχρι σήμερα, όχι γενικά προκηρύχτηκαν, ανέλαβαν υπηρεσία, είναι στις θέσεις τους. Πρώτον, 1.383 επικουρικοί γιατροί, είναι επικαιροποιημένα στοιχεία, χτεσινά.
Δεύτερον, 220 μόνιμοι γιατροί από παλιές προκηρύξεις που είχε παγώσει και ο κύριος Λοβέρδος και η μετέπειτα από αυτόν και δεν τους διόριζαν. 800 άτομα από την πρώτη προκήρυξη μόνιμου προσωπικού, 795 για την ακρίβεια, από την πρώτη προκήρυξη μόνιμου προσωπικού που μετά από το 2009 έγινε πέρυσι τον Οκτώβριο. 62 γιατροί και 215 άτομα γιατροί και νοσηλευτικό για τη ΣΜΕΘ μέσω του Κελπνό. 300 άτομα σχεδόν από την προκήρυξη του Μαΐου του 2016 επικουρικό λοιπό προσωπικό νοσοκομείων. 250 και έρχονται συνέχεια, τα στοιχεία είναι, αυτά είναι πριν από μια εβδομάδα, από τον διαγωνισμό του ΑΣΕ58 για τους διοικητικούς υπαλλήλους. 186 άτομα στο ΕΚΑΒ και 130 νέες προσλήψεις πέρα από αυτές που είχε το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Αυτό τι αρθρίζει? Αυτό αρθρίζει 3.551 άτομα. Και αν κάνω λάθος, κάνω προς τα κάτω. Προς τα πάνω μπορεί να είναι, κάτω από αυτό το νούμερο δεν είναι. Ένα μεγάλο συγγνώμη να ζητήσω, ρε συνάδελφοι, που μέσα σε ένα χρόνο καλύψαμε το μισό που διώξατε εσείς τα προηγούμενα 5-6 χρόνια. Ένα μεγάλο συγγνώμη να ζητήσω και από εσάς και από την Ποεδίν και από όλους όσους βγαίνουν με ένα λυσασμένο τρόπο να πούνε ότι παίρνετε κόσμο αλλά δεν καλύπτουμε τις ανάγκες. Συγγνώμη που σε ένα χρόνο πήραμε 3.551 όταν εσείς διώξατε στα προηγούμενα χρόνια 7.000. Δεν σταματάμε εδώ, έχουμε συνέχεια. Πάρτε χαρτί και γράφετε, γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Σε εξέλιξη για να διοριστούν και να αναλάβουν υπηρεσία είναι, δηλαδή από προκηρύξεις που έγιναν και έχουν βγει τα αποτελέσματα. Ο γενικός και ορίστος είναι 100 από την 4K και 5K του προηγούμενου Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου. 250 άτομα λοιπό επικουρικό προσωπικό. 700 από τον ΑΣΕΠΤΟ 98, 954 είναι για το σύστημα υγείας. 690 μόνιμο προσωπικό από τη δεύτερη πράξη Υπουργικού Συμβουλίου των 1.538 που βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τον κυλιόμενο πίνακα της προηγούμενης προκήρυξης. 760 μόνιμοι γιατροί που προκηρύχτηκαν πέρυσι και ήδη έχουν φτάσει οι πρώτοι 70-80 φάκελοι με το αποτέλεσμα στο Υπουργείο και έχουν πάρει τη διαδικασία για την κρίση. 80 γιατροί πάλι από παλιές προσλήψεις που είναι και αυτοί στη διαδρομή για να διοριστούν. Και 800 άτομα από το Κελπνό για το πρόγραμμα το ΑΜΙΦ, της υποστήριξης, την υγειονομική στήριξη προσφύγων μεταναστών, που βγαίνουν τα προσωρινά, έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα, δημοσιεύονται. Αυτό μας κάνει ένα άρθισμα 3.380 άτομα που είναι σε εξέλιξη. Τη Δευτέρα, κύριε Υπουργέ, παρά τις προσπάθειες, πρέπει να πω, δύο λεπτά. Δεν ξέρω αν φτάσουν. Να φτάσουν, παρακαλώ. Τη Δευτέρα πρόκειται να προκηρυχτούν 4.000 άτομα μέσα από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με 65 εκατομμύρια για 12 μήνες συμβάσεις στο χώρο της υγείας. Πρώτη φορά γίνεται τέτοιο πρόγραμμα με πλήρεις αμοιβές, πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Επίσης θα προκηρυχτούν μέσα στο Δεκέμβρη 840 άτομα από την πίστη των 1.538 και άλλα 1.145 μόνιμο λοιπό προσωπικό νοσοκομείων, 2.000 άτομα δηλαδή. 185 και 45 νοσηλευτές και γιατροί από το υπόλοιπο της προκήρυξης για τη ΣΜΕΘ του Κελπνό και 2.000 γιατροί θα προκηρυχτούν το Γενάρη-Φλεβάρι με πίς που είναι ήδη στη διαδικασία να βγει, έχει ανακοινωθεί επίσημα από την κυβέρνηση, που είναι μόνιμη γιατροί για το σύστημα. Αυτή είναι 8.218 με εξασφαλισμένες πιστώσεις και οι οποίοι θα πιάσουν δουλειά στα νοσοκομεία. Και ειδικά για τους 4.000 έχουμε βάλει στοίχημα τέλη Γενάρη, αρχές του Φλεβάρι να είναι στα νοσοκομεία. Και επίσης να πω μια κουβέντα για το πρόγραμμα που καταφέραμε μέσω ΕΣΠΑ, τα 140 εκατομμύρια ευρώ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αφορά 3.200 άτομα που θα επανδρώσουν τις τοπικές μονάδες υγείας σε 65 πόλεις με 270 δομές που θα καλύψουν 2.300 άτομα αστικού πληθυσμού που ποτέ δεν είχαν τέτοια πρωτοβάθμια περίθαψη. Το δεύτερο πράγμα που κάναμε, γιατί πρέπει να επιταχύνω και πρέπει να το πω γιατί ήθελα πάρα πολλά να πω, είναι το κομμάτι, γιατί νόμιζα ότι είχα 15 λεπτά, να σου πω την αλήθεια, και έτσι ετοίμασα την ομιλία. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να πω είναι σχέση με τη χρηματοδότηση, με τη χρηματοδότηση του συστήματος. Ναι, είμαι καλός, αλλά πρέπει. Με τη χρηματοδότηση του συστήματος. Λοιπόν,
Βγαίνει ο καθένας και πετάει ό,τι νούμερο καταλαβαίνει από τον τρόπο που διαβάζει τον προϋπολογισμό. Τα πράγματα είναι απλά. Είχατε συμφωνήσει σε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο έλεγε ότι το όριο δαπανών, δηλαδή το πόσο μπορούν να αγοράσουν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας κάθε χρονιά, ήταν 1,388 για το 2014, 1,404 για το 2016, 1,420 για το 2017 και το 2018. Αυτό που καταφέραμε εμείς από τη διαπραγμάτευση που δεν πετύχαμε ήταν 1,556 αντί για 1,388 το 2015 και 1,634 για τα υπόλοιπα τρία χρόνια. Συν ότι τα 110 εκατομμύρια της πρωτοβάθμιας τα κάναμε 150. Αυτό βγάζει στην τετραετία 1 δις παραπάνω δυνατότητα αγοράς των νοσοκομείων. Αυτό είναι το τι μπορούν να αγοράσουν. Τι δίνατε εσείς από λεφτά και γιατί φέτος τα νοσοκομεία για πρώτη φορά στην ιστορία δεν πρόκειται να βάλουν χρέος. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Αν το πετυχαίνατε αυτό θα βαράγαν καμπάνες στα κανάλια. Γιατί εκτός από ότι αυξήσαμε το ποσό του κρατικού προϋπολογισμού από το 1,25 που ήταν που λέγατε εσείς, το πήγαμε στο 1,244. Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή ο ΕΟΠΗ, θα δώσουν 573 εκατομμύρια αρθριστικά στο δημόσιο τομέα της υγείας. Αυτό δεν έγινε ποτέ, ούτε την εποχή των παχιών αγελάδων, όταν ερχόταν οι μίζες με τα φορτηγά, όταν υπήρχε απασχόληση και μπορούσαν να πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί μάζευαν εισφορές. Εμείς το 2015 καταφέραμε να δώσουμε 143 εκατομμύρια από τον ΕΟΠΗ στα νοσοκομεία. Φέτος δίνουμε 573. Το επαναλαμβάνω για να το καταλάβετε. Που αναλύεται ως εξής. 400 εκατομμύρια στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 61 εκατομμύρια στρατιωτικά, είχαν στερέψει τα στρατιωτικά, δεν τους είχατε δώσει φράγκο τα τελευταία χρόνια του 2014 και του 2012, 2.800 στα πανεπιστημιακά, 67 εκατομμύρια στο Παπαγεωργίου, 40 εκατομμύρια στο Ωνάσιο. Ποτέ άλλοτε δεν είχαν ξαναχρηματοδοτηθεί έτσι ο δημόσιος τομέας και δείχνει τη βαθιά ταξική επιλογή της στροφής της χρηματοδότησης προς την ενίσχυση του δημόσιου τομέα, ενώ πληρώσαμε και τους παρόχους του ΕΟΠΗ για πρώτη φορά με πλήρη εκαθάριση χωρίς να βάζουμε χρέος το 16. Και να πω μια κουβέντα ακόμα. Εκτός από αυτά, Υπουργέ, τα νοσοκομεία. Μισό λεπτό παρακαλώ. Εκτός από αυτά, τα υπόλοιπα ο Υπουργός αύριο. 1,120 από ληξιπρόθεσμα χρέη και ο ΕΟΠΗ μέχρι στιγμής 650. Τα νοσοκομεία έχουν πληρώσει κοντά 900 εκατομμύρια, τα οποία διαχύθηκαν στην αγορά, δημιουργούν νέα αξία και πλούτο και φαίνεται αυτό, ό,τι και να λέτε, γιατί είναι αναπτυξιακό αυτό το πράγμα, ο ΔΕ ο οποίος έχει δώσει πάνω από 400. Κάναμε κι άλλα πολλά που δυστυχώς, επειδή είχα προγραμματίσει την ομιλία για το διπλάσιο χρόνο, δεν προλαβαίνω να τα πω, όμως χτυπήσαμε κάποια αποστήματα που είχαν το όνομα Κελπνό. Χτυπήσαμε κάποια αποστήματα που είχαν το όνομα ιδιωτικά εργολαβικά συνεργεία. Δεν είναι τυχαίο ότι 2 από τις 3 αποφάσεις του ΣΤΕ εναντίον κυβερνητικών επιλογών αφορούσαν οι πρώτα τα κανάλια. Οι άλλες 2 ήταν για την διοίκηση στο Κελπνό και για την τιμή δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων έργου που το μετατρέψαμε σε συμβάσεις εργασίας στα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, τα οποία τα διώχνουμε και θα είχαμε καταφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε όλη τη χρονιά αν δεν είχε υπάρξει αυτή η απόφαση από το ΣΤΕ που μας καθυστέρησε στο να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα που τώρα αυτή τη στιγμή απλώνται σε όλη την Ελλάδα. Ξημερώνει μια άλλη μέρα για το σύστημα υγείας από το 2017. Μαζί με τη μεγάλη παρέμβαση που κάναμε για τους ανασφάλιστους και τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη, αν μας πιάσουν οι ευχές που έχουμε δεχτεί σε μηνύματα, δεν θα λιώσουν τα κόκαλά μας με αυτό που έγινε τότε και που φαίνεται και το τεράστιο κενό το οποίο υπήρχε. Μπαίνουμε σε άλλη φάση το 2017. Για πρώτη φορά το σύστημα υγείας στο δημόσιο ισορροπεί, ενισχύεται και σε προσωπικό και σε χρηματοδότηση. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο για την κρύβετε και εσείς και τα κανάλια και κάποιοι συνδικαλιστές που χάσαν τη μαρμίτα και το πελατειακό εργαλείο να βολεύουν δεξιά και αριστερά κολλητούς και φίλους. Ο κόσμος της υγείας το νιώθει, ο ελληνικός λαός το εισπράττει και γι' αυτό το λόγο θα πετύχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.